Παλιά, παίρναμε το ιαλουρονικό οξύ από το λυρί του κόκορα. Από κοτέτσι ελευθέρας. Άτσα, κάνω και χιουμοράκι. Μαζί στα χωριόλα. Όλα θα τα δούμε. Καλώς ήρθες. Είμαι ο Θεμιστοκλή Τσίτσο και είμαι φαρμακοποιός. Είμαι χάπι. Εσύ? Σήμερα, χάπι μου, θα παίξουμε σωστό ή λάθος. Έξι ερωτήσει που απαντάνε στι πιο καυτέ σου απορίε σχετικά με το γυαλουρονικό οξύ σε προϊόντα τοπική χρήση. Κάρα λίγο χαμό εδώ, Άλεξ. Βομβαρδιζόμαστε! Line, we have a problem here. Βομβαρδιζόμαστε με διαφημίσει από το γυαλουρονικό. Διαφημίσει που δημιουργούν μια πελώρια λαχτάρα για όλα εκείνα που υπόσχονται ότι κάνει. Κάνει τελικά τίποτα ή. Θα δούμε. Σε αυτό το βίντεο θα εστιάσουμε στην ενυδάτωση και την αντιγύρανση. Και θα μοιραστώ μαζί σου ό,τι σε να προσέχει όταν επιλέγει προϊόντα με αλουρονικό. Γιατί πριν ξοδέψει τα λεφτάκια σου κάπου, καλό είναι να ξέρει μερικέ αλήθειε. Οπότε μην να δει το βίντεο ω το τέλο. Ερώτηση πρώτη. Το ιαλουρονικό οξύ που έχουμε στο δέρμα μα είναι το ίδιο με το ιαλουρονικό οξύ που υπάρχει στι κρέμε. Σωστό ή λάθο. Α δούμε κάποια βασικά. Το ιαλερονικό οξύ ίσω περίμενε κάτι πιο φαντασμαγορικό, αλλά είναι απλά σάχαρα. Σαχαρίτσα. Υπάρχει φυσιολογικά μέσα μα από το μάτι μέχρι το γόνατο και περίπου το 50% του συνολικού ιαλερονικού οξέω μα κατοικεί στο δέρμα. Και τι κάνει, εκτό των άλλων, σα φουγγάρι είναι ικανό να δεσμεύει πάνω από χίλιε φορέ το βάρο του σε νερό. Ένα γραμμάριο ιαλερονικό δεσμεύει χίλια γραμμάρια νερού. Το έχει το έχει ακούσει. Όμως το ότι το ιαλουρονικό οξύ που έχουμε μέσα μα κάνει κάτι τέτοιο δεν σημαίνει εξορισμό ότι συμβαίνει το ίδιο και με το ιαλουρονικό οξύ που υπάρχει στα προϊόντα ομορφιά στον ίδιο βαθμό. Γουόρλο στα μάτια σου. Παίρνει το χεράκι σου, βρίσκει το κουμπάκι εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube, το πατά και ξεσκάσαι. Αδυνατό να εντοπίσω κάποια έγκυρη μελέτη που να αποδεικνύει ότι το υαλουρονικό οξύ στι κρέμε δεσμεύει χίλιε φορέ το βάρο του σε νερό. Ναι, σαφώ το υαλουρονικό παρεμποδίζει τη διαδερμική απώλεια ύδατο, ουσιαστικά δηλαδή επιβραδύνει το ρυθμό με τον οποίο το νερό εξατμίζεται από το δέρμα σου. Με απλά λόγια, εξασφαλίζει full ενυδάτωση. Σαφώ και είναι τέλειο. Αλλά α μην γελιόμαστε. Δεν συγκρίνεται με το βαθμό με τον οποίο συμβαίνει το ίδιο με το φυσιολογικό μα υαλουρονικό όσο είμαστε νέοι. Αν δεν είμαστε για πάντα νέοι. Σωστά. Φυσική εξέλιξη. Όσο μεγαλώνουμε, μειώνεται η παραγωγή αλληλουρονικού οξέω όπω ακριβώ συμβαίνει και με την ελαστίνη και το κολαγόνο. By the way, αν θέλει βίντεο για το κολαγόνο, άσε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο και γράψε μου τι θέλει να συζητήσουμε και θα το αναλάβω προσωπικά. Η αλληλουρονικό, κολαγόνο, ελαστίνη. Αποτελούν ουσίε κλειδιά για τη γύρανση, τι ρητήδε, την πυκνότητα δέρματο. Καθώ λοιπόν χάνουμε η αλληλουρονικό με την πάρδα των ετών πρακτικά γινόμαστε πιο ευάλωτοι σε χαλάρωση και ρητήδες στο πρόσωπο. Και εκεί έρχονται οι κρεμούλες και τα σέρουμ να μας σου Σημαντικό. Συνήθως στα προϊόντα δεν θα δεις στα συστατικά γραμμένο Hyaluronic Acid. Θα δεις Sodium Hyaluronate. Έχει διαφορά. Είναι το αλάτι του χημικά μιλώντας, το οποίο φαίνεται να έχει καλύτερη δράση στη διατήρηση ενυδάτωσης και στην αντιμετώπιση της ξηρότητας. Ερώτηση 2. Το ιαλουρονικό κάνει αντιγύρανση. Σωστό ή λάθο. Θεωρητική ερώτηση, ερώτηση παγίδα. Δεν είναι ούτε λάθο, ούτε απόλυτα σωστό. Δεν κάνει το ίδιο αντιγύρανση άμεσα. Δεν σβήνει το ίδιο τι γραμμέ και τι ρητίδε στο πρόσωπο. Εκείνο που κάνει και το κάνει εκπληκτικά είναι, όπω είπαμε, να διατηρεί υγρασία στο δέρμα και ένα καλά ενυδατωμένο δέρμα φαίνεται λιγότερο γερασμένο. Συνεπώ, προτείνω να συμφωνήσουμε ότι έχει αντιρρητηδική δράση, αλλά έμεσα. Ερώτηση τρίτη. Το υαλουρονικό οξύ μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση. Σωστό ή λάθο. Κοίταξε, το υαλουρονικό οξύ είναι κυκλοθυμικό. Υδροχό. Είναι με τι ώρε του. Είναι ένα μόριο που αντλεί νερό και προσφέρει υγρασία. Από πού το αντλεί όμω. Από εκεί που υπάρχει. Είτε από το περιβάλλον, είτε από τα κατώτερα στρώματα του δέρματο. Και πώ το αντλεί. Αν βρίσκεσαι σε ένα ξηρό περιβάλλον με χαμηλά ποσοστά υγρασία, δεν υπάρχει νερό έξω για να το μαζέψει το ιαλουρονικό μέσα σου ω εκ τούτου εφαρμόζοντά το στο πρόσωπο που με ένα σέρουμ, από πού θα πάρει νερό, θα στραφεί στο ίδιο το δέρμα με αποτέλεσμα την πιθανή αφυδάτωση. Αντίθετα, σε υγρασία πάνω από 50%, όπω τα Γιάννα ή και στην Αττική κάποιε φορέ, το αλουρονικό κάλλιστα αξιοποιεί το νερό από το περιβάλλον του. Οπότε, όλα καλά. Συμπέρασμα πρώτο. Κάποιο με ξηρό δέρμα σε ένα ξηρό περιβάλλον δεν θα πρότεινα να χρησιμοποιεί η αλουρονικό οξύ μόνο του. Αλλά ίσω σε συνδυασμό με μια καλή εντατική κρεμούλα από επάνω. από πάνω. Συμπέρασμα δεύτερο. Τα τρία πράγματα που κοιτάμε είναι νούμερο ένα, ο τύπο δέρματο, υγρασία μέσα, νούμερο δύο, το περιβάλλον, υγρασία έξω. Και νούμερο τρία τι άλλο χρησιμοποιεί μαζί με το γυαλουρονικό για να κλειδώσει αυτή την υγρασία. Μην αρχίσει και κυκλοφορεί με υγρασιόμετρο, έτσι. Κατάλαβε, νομίζω, τι θέλω να πω. Δεν με βοηθά. Άρα, κρέμα ή σέρουμ. Ε, επαναλαμβάνω. Έχει να κάνει με τι ανάγκε σου και έχει να κάνει και με το περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, σε ένα ξηρό δέρμα, ένα σέρουμ δεν αρκεί. Θέλει κάτι από πάνω. Κάτι θέλει. Θέλει μια καλή δυνατική κρεμούλα που θα θωρακίσει την υγρασία και θα κρατήσει την ενυδάτωση σφραγισμένη στο δέρμα σου. Ερώτηση νούμερο 4. Η αλλονικό οξύ 5% είναι καλύτερο από η oxy 1%. Σωστό ή λάθος. Το 5 είναι μεγαλύτερο από το 1. Σωστά. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, το περισσότερο και το πιο δυνατό δεν είναι και καλύτερο. Βάζοντας μια κρέμα με 5% υαρορονικό, που δεν υπάρχει, έστω το τυκάνει μόνο σου, βάζοντας μια τέτοια κρέμα, δεν σημαίνει ότι θα έχει ενυδάτωση για περισσότερες μέρες. Άλλωστε τα αποτελέσματα ιδανικά διαρκούν από 24 έως 36 ώρες, γιατί πολύ απλά έχουμε κάποια ένσμα της ιαλουρονιδάσης, οι οποίες φυσιολογικά διασπούν το υαλουρονικό οξύ μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Επομένως, ναι, αναγνωρίζουμε τα εξαιρετικά ωφέλη του στο δέρμα μας και παράλληλα συγκρατούμε τις προσδοκίες μας για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Εγκυκλοπαιδικά, οι περιεκτικότητες υαλουρονικού με την καλύτερη δράση κυμαίνονται από 1 έως 2%. Με αφορμή αυτό να τονίσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιεί να έχουν υαλουρονικό οξύ, Σόνι και Ντε. Ορό με υαλουρονικό, κρέμα με υαλουρονικό, αφρό με υαλουρονικό, τόνερ με υαλουρονικό, δε μακιγιάζ με υαλουρονικό, αντιλιακό με υαλουρονικό, μακιγιά με υαλουρονικό, μαντιλάκια με υαλουρονικό. Αν με ρωτά, θα πρότεινα να το χρησιμοποιεί σε ένα στάδιο τη ρουτίνα ομορφιά σου και καλύτερα όχι σε όλα. Καθώ και εδώ υπάρχει η μικρή μα υπάρχει πιθανότητα αφυδάτωσης λόγω Όπως Όπω η παρακεταμόλια, όταν τη χρησιμοποιεί συνέχεια για πονοκέφαλο, προκαλεί η ίδια πονοκέφαλο. Τροφή για σκέψη. Το έχει παραγγείλει. Να το παραγγείλουμε ή θέλει σε χανζαπλά στα διάβρο του μέτρου. Μήπω του μέτρου να το κόβει. Ερώτηση νούμερο 5. Όλε οι κρέμε με ιαλουρονικό είναι ίδιε. Σωστό ή λάθο. Για πε, με έχει ζωήσει σήμερα. <laughs> πέρα από τη συγκέντρωση, δηλαδή το ποσοστό ιαλωνικού οξέω που περιέχεται σε ένα προϊόν, μετράει και το μοριακό βάρο. Μετράει και το μέγεθο. Ξέρει πώ προ το μέγεθο. Οι ψηλά μοριακά βάρη δεσμεύουν μεγάλο όγκο νερού. Συγκρατούν πολύ νερό και σαν στρουμπουλά που είναι παραμένουν στην επιφάνεια τη επιδερμίδα παραμένουν στην κεράτινη στη βάλα. Δεν μα πειράζει. Τέτοια προϊόντα όταν εφαρμόζονται τοπικά μα χαρίζουν ενυδάτωση, λίανση, φρεσκάδα. Μικρότερα μοριακά βάρη στον αντίποδα συγκρατούν λιγότερο νερό. Είναι πιο ευέλικτα, σαν μικρά πιτσιρικάκια και διεισδύουν πιο βαθιά. Για να μην πονοκεφαλιάζει, πολλέ εταιρείε συνδυάζουν στα προϊόντα του διαφορετικά μοριακά βάρη και έτσι πρακτικά επιτυγχάνεται διείσδυση σε διαφορετικέ τη επιδερμίδα προσφέροντα αντίστοιχα τα αποτελέσματα. SOS. Είναι κέρια σημασία ο εξή διαχωρισμό. Το ιαλουρονικό οξύ στα προϊόντα ομορφιά αδυνατεί να διεισδύσει πέρα από τα όρια τη επιδερμίδα. Τουλάχιστον προ το παρόν. Δεν περνά στη λεγόμενη δερμίδα ή αλλιώ χώριο που βρίσκεται από κάτω. Αυτό το πετυχαίνει με μια ενέσιμη προσέγγιση. Ερώτηση νούμερο 6 και τελευταία. Κάνει για λιπαρό δέρμα. Σωστό ή λάθο. Εξαρτάται είναι η απάντηση. Ακόμα και ένα λιπαρό δέρμα συχνά έχει τάσει αφιδάτωση. Τότε ναι, ένα ποιοτικό προϊόν με γυαλινωνικό οξύ θα είναι τα μάμου. Τελειώσαμε! Ο σκοπό μου σήμερα δεν ήταν να κακοχαρακτηρίσω το γυαλινωνικό οξύ. Ο σκοπό μου ήταν να σε ενημερώσω και εύχομαι να το πέτυχα. Έλα να με βρει στα social media να γνωριστούμε καλύτερα, και αν σου άρεσε τούτο το βιντεάκι, πάτα ένα like και μοιράστο. Μέχρι το επόμενο να φροντίζει τον εαυτό σου και να χαμογελά περισσότερο. <Κι> Ever. Η εβδομάδα που ακολουθεί θα έχει δύσκολε ερωτικέ περιπτύξει, οπότε φροντίστε σα παρακαλώ πολύ να διατηρήσετε την ψυχραιμία σα.